για όλους, γιατί νομίζω ότι δεν τους δίδαξα εγώ, με διδάξανε και εκείνοι. Τι? Όλοι. Κοίτα, ο καθένας άφησε το στίγμα του. Δηλαδή η συνεργασία μου με την Βίκη Χατζηβασίλειου ήταν εκπληκτική. Ναι. Με τον Γιώργο τον Βαρεμένο ήταν εκπληκτική. Με τον Γιώργο τον Αθιά ήταν καταπληκτική. Ήτανε. Ήτανε παιδιά τα οποία έτσι περάσαν από την. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Σε ενοχλεί που Αθιάς, παιδί μου, βγαίνει συνέχεια και μιλάει στις συνεντεύξεις του για σένα? Αυτό είναι πρόβλημα δικό του. Γιατί το κάνει? Ξέρω εγώ. Θα το ρωτάνε, δεν το ρωτάνε. Τι να σου πω τώρα. Με τον γιατρό να μιλήσει. Ξέρω εγώ, είναι μονή. Εγώ του είπα, ρε Γιώργη, σταμάτα, είναι μονή τώρα. Πια έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Ναι. Και λέει και ανακρίβειες και. Δεν θέλω να το συστήσω. Λέει και ανακρίβειες. Ναι, αλλά δεν θέλω να το συστήσω. Έχετε βρεθεί, μόνο αυτό δεν θα σε ρωτήσω περισσότερο. Έχετε βρεθεί ποτέ έξω κοινωνικά με τον Γιώργη τον Αθιά? Δεν είχαμε βρεθεί κοινωνικά όταν είμαστε και μαζί. Από τε. Δεν είμαστε φίλοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι φίλος με έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζεσαι. Σωστό και αυτό, ναι. Ενώ με τη Βίκη, αντιθέτως, έχω κοιμηθεί καμιά δεκαετία φορές στο σπίτι της. Όταν με τον Γιάννη κάναμε βαρέα τον άντρα της. Τα παιδιά μας μας ενώνουν πάρα πολλά. Με τη Βίκη είναι φίλη μου η Βίκη. Η Βίκη ήταν φίλη. Το συζητάγαμε και πέρσι. Σου έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα προσωπικά. Έχεις μιλήσει, μάθαμε, δεν το ξέρω.